Στις 11 σήμερα το πρωί εξήλθε από την οικία του στην οδό Διονυσίου Αεροπαγήτου ο πρώην Υπουργός Άκης Τσοχαντζόπουλος για την εκτέλεση του εις βάρος του εντάλματος σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε νωρίτερα από την Εισαγγελία Αθηνών σε συνεννόηση με τον ειδικό ανακριτή κύριο Μάλι και αφορά σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος που αποτελεί διαρκές αδίκημα και κακούργημα. Εντάλματα έχουν εκδοθεί για ακόμα 4 που είχαν λειτουργήσει ως παρένθετα πρόσωπα για να μπορεί ο πρώην Υπουργός να αποκρύπτει τα περιουσιακά του στοιχεία όπως ακίνητα, offshore εταιρείες και κίνηση λογαριασμών για την ίδια κατηγορία. Τον ανακριτή πάμε, εντάξει, να τα πούμε εκεί πέρα. Αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των υπόλοιπων προσώπων σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα. Σχολιάζοντας την είδηση της σύλληψής του, στελέχη της Ιπποκράτους δήλωσαν πως η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει απερίσκεπτη τη δουλειά της, ενώ σημείωσαν πως θα ήταν προτιμότερο να το είχε κάνει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο περιεχόμενο του εντάλματος, στον κύριο Τσοχαντζόπουλο αποδίδεται το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Για το θέμα των περιουσιακών στοιχείων του πρώην Υπουργού, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από τις εισαγγελείς πρωτοδικών Ευγενία Κιβέλου και Ελένη Σίσκου, η οποία ξεκίνησε το 2010. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα για την υπόθεση της αγοράς του ακινήτου επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου και αφορούσαν την νομιμότητα της αγοραπολισίας και το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων με ερευνόμενα αδικήματα, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φορολογικές παραβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2011, ο πρώην Υπουργός κλήθηκε ενώπιον των εισαγγελέων με την ιδιότητα του υπόπτου. Με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, ο φάκελος διαβιβάστηκε στον ειδικό ανακριτή, ο οποίος σε συνεννόηση με την εισαγγελία εξέδωσε σήμερα το ένταλμα σύλληψης. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο εισαγγελέας του Συμβουλίου Εφετών, κ. Μπρις, ζήτησε την παραπομπή του πρώην Υπουργού στο τριμελές εφετείο για την κατηγορία της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες. Η επίμαχη δήλωση αφορά το οικονομικό έτος 2009. Κατά την απολογία του, κ. Τσοχαντζόπουλος υποστήριξε ότι το σπίτι του δηλώθηκε στο πόθεν έσχες του 2011, καθώς και ότι έστειλε πολλές φορές συμπληρωματικά στοιχεία που δεν προκαλούν αμφιβολίες για την οικονομική του κατάσταση. Ο κ. Μπρις ζήτησε την οριστική παύση της ποινικής δίωξης σε βάρος του κ. Τσοχαντζόπουλου για τα έτη 1998 έως 2005. Ακόμη ζήτησε τη διατήρηση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί εις βάρος του και αφορούν την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 150.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και δέσμευση του ακινήτου του στην Ακρόπολη. Το απόγευμα, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή, από τον οποίο και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στις 11 το πρωί της Δευτέρας. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Από την έρευνα ανδρών του ΣΔΟΕ σε σπίτια συγγενικών προσώπων του Άκη Τσοχαντζόπουλου εντοπίστηκαν 10 πλάκες χρυσού και λίρες, καθώς και έγγραφα με κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, ενώ κατασχέθηκαν και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία του εισαγγελέα Γιάννη Βραγάτση στα δύο σπίτια της κόρης του κ. Τσοχαντζόπουλου Αρετής σε Κολωνάκι και Παλαιό Ψυχικό. Η κυρία Αρετή Τσοχαντζοπούλου, όπως και η σύζυγός του Κούντρουν, είναι εμπλεκόμενες στην υπόθεση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή. Παράλληλα, το μεσημέρι έγιναν άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν ξάδερφο του πρώην Υπουργού και τον επιχειρηματία Γιώργο Σαχπαζίδη, που στο παρελθόν είχε εμπλακεί στα διοικητικά του ΠΑΟΚ. Επίσης, συνελήφθη στην Καρδίτσα η λογίστρια του κ. Τσοχαντζόπουλου.